Έκρηξη της αριθμών 201/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Κύριε Δημήτρη, να κάνω ένα μικρό πρόλογο. Είχαμε μια δέσμευση που λέγαμε ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία αυτά βέβαια τα λέγαμε τον Γενάρη. Τα λέγαμε στην προεκλογική περίοδο και τα παράγαμε στον Γενάρη. Ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία ο Δήμος δεν επιτρέπεται να επιβαρύνει τους πολίτες με προσαυξήσεις. Όμως η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δεν μπορεί να αντέξει για λόγους οικονομικούς, κοινωνικής δικαιοσύνης και πολιτικούς. Οι οικονομικοί λόγοι είναι, μετά από νούμερα, θα τα πούμε οι συνάδελφοι που θα κάνουν εξήγηση, ότι τα έξοδα, οι δαπάνες, για αυτό που λέμε ανταποδοτικά τέλη, είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερες από τις εισπράξεις που γίνονται για αυτόν τον λόγο. Σας θυμίζω ότι κατ' εξοχή τα δημοτικά τέλη έχουν μεταποδοτικό χαρακτήρα όσο αφορά την καθαριότητα και όσο αφορά και τον ηλεκτρισμό. Δυστυχώς και στα ζητήματα αυτά εξορθολογισμός των δημοτικών τελών και μιλάω κατά δημοτική ενότητα, εξορθολογισμός των δημοτικών τελών κατά δημοτική ενότητα δεν λειτουργεί. Τα τελευταία χρόνια τα καύσιμα, το πετρέλαιο και όλα τα συναφή που συνδέονται με την κίνηση των απολυμματοφόρων μας έχουν υπεραυξηθεί. Η τιμή του ρεύματος έχει υπεραυξηθεί. Οι υπηρέως δήμαρχοι των δημοτικών ενοχλήτων, βλέποντας μέσα στο πέλαγος της οικονομικής ευμάρειάς τους, υπεράυξησαν χωρίς να έχουν ταυτόχρονα μεριμνήσει για την ύπαρξη του αντίστοιχου ποσού των δημοτικών τελών όσο αφορά τις επεκτάσεις του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Τα οικονομικά λοιπόν μεγέθη είναι τέτοια που πιέζουν αφόρητα, θα τα ακούσετε, αφόρητα την οικονομική κατάσταση του Δήμου όσο αφορά τα ανταποδοτικά τέλη. Αυτό είναι το οικονομικό θέμα και τη φυλάσσουμε αφού όλοι ακούσουμε τα δεδομένα της οικονομικής επιτροπής να βοηθούμε. Το δεύτερο είναι λόγοι κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα ακούσετε από την εισήγηση, όπως την είδα και εγώ γραμμένη, ότι πλέον σε επίπεδο καλλικρατικού Δήμου υπάρχει μια πλήρης σύγχυση, μια πλήρης ανισορροπία. Σε άλλες δημοτικές ενότητες πληρώνουν υψηλά δημοτικά τέλη, σε άλλες χαμηλότερα, σε άλλες πιο χαμηλότερα. Σε κάποια διαμερίσματα, σε κάποια χωριά. Αν θυμάμαι καλά, θα τα ακούσουμε από τα εθνικά δεδομένα, υπάρχουν συντελεστές δημοτικών τελών μεγαλύτεροι ακόμα και από τις κεντρικές πόλεις των δημοτικών ενωτήτων. Και υπάρχουν πάλι από αμέλεια των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Και υπάρχουν σπίτια από πολυτελείς βίλες έως φτωχόσυντα, που εκείνο τον καιρό δεν είχαν ούτε ανάγκη αποκομιδής σκουπιδιών, ούτε ανάγκη ηλεκτροφωτισμού και δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη καθόλου. Ενώ σήμερα και αποκομιδή των σκουπιδιών γίνεται και ο δημοτικός φωτισμός εξαπλώνεται. Λόγοι λοιπόν κοινωνικής δικαιοσύνης επιβάλλουν να γίνει μια προσπάθεια εξορθολογισμού των δημοτικών τελών. Θα ακούσετε από την εισήγηση ότι αλλού έχουμε κάποιες σχετικές αυξήσεις, οι οποίες μπορεί ως ποσοστά να ακούγονται ηχηρά ή μεγάλα νούμερα, αλλά ως πραγματικές τιμές είναι πάρα πολύ μικρές και θα τις ακούσετε. Λόγοι πολιτική, είπα, είναι οικονομική, κοινωνική και πολιτική. Δεν είναι δυνατόν σήμερα, κάτω από τη συγκυρία την οποία βιώνουν
οι πολίτες και ιδιαίτερα αυτό το τίμημα που χαρατσωνόμαστε όλοι αδιακρίτως και οριζόντια με πολλή σειρά ποσά. Δεν είναι ρεαλό σήμερα που σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν πάρει ομόφωνες αποφάσεις κατά των οριζόντιων μέτρων. Δεν μπορεί να είμαστε κι εμείς οριζόντιοι παρά το γεγονός ότι η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και η απόφασή της είναι ισορροπημένη σε αυτό. Δεν μπορεί και εκεί να μην εκτιμήσουμε την οικονομική κατάσταση των πολιτών μας, έστω και αν πρόκειται για 10 ευρώ το Δήμο. Άρα αυτό θα πρέπει να εκτιμήσουμε στην δική μας απόφαση. Και βέβαια, με βάση την αρχική μου παρατήρηση, τον ορθολογικό τρόπο καταλογισμού ή προσδιορισμού των συντελεστών των δημοτικών τελών, δεν μπορεί αυτό να είναι έτσι άναρχο και μη συγκεκριμένο εσαΐ. Άρα, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο που θα αποφασίσουμε σήμερα ή μάλλον μέσα στη συγκεκριμένη απόφαση που θα πάρουμε σήμερα, θα πρέπει να δούμε και την συνολική επανεξέταση των δημοτικών τελών, όχι μόνο των δημοτικών τελών, αλλά και των δημοτικών τελών όσο αφορά τα σπίτια και όσο αφορά και τις πλατείες και τα καταστήματα, με βάση όχι μόνο τον νόμο, αλλά με βάση τα ζητήματα που προκύπτουν μέσα από τον νόμο, ώστε σε μια πιο άνετη στιγμή να μπορούμε μέσα από τη σύνταξη μιας οικονομοτεχνικής μελέτης ενδεχομένως να δούμε πιο ορθολογικά αυτά τα ζητήματα. Θα έλεγε κανείς γιατί το κάνουμε αυτό από τώρα. Είμαστε ευάλωτοι του συστήματος ίσπραξης των δημοτικών τελών. Εάν δεν πάρουμε σήμερα απόφαση, σημαίνει ότι το 2012 δεν θα μπορούμε να έχουμε ούτε μια περαιτέρω έσοδο επί γεγονότος ότι η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη από την αρχή του χρόνου να εφαρμόζει αυτά που τα σπούμε και αυτό ισχύει για όλο τον χρόνο. Άρα δυνατότητα αναγωγής ή οποιασδήποτε άλλη διαδικασία για το θέμα δεν μπορούμε να την εξετάσουμε σήμερα. Θέλω να παρακαλέσω κάτι. Εάν αυτά που λέω και μπορώ μετά την εισήγηση να τα αναπτύξω πολύ περισσότερα ή μετά από ενδεχόμενες παρατηρήσεις. Θέλω να κάνω για άλλη μια φορά μια προσπάθεια σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Μια προσπάθεια. Όχι ποιος θα είναι πιο φιλολαϊκός. Ο καθένας μπορεί να είναι πιο φιλολαϊκός. Όχι ποιος θα είναι πιο φιλοκοινωνικός. Ο καθένας μπορεί να είναι πιο φιλοκοινωνικός ή φιλολαϊκός. Θέλω όμως να παρακαλέσω κάτι, το οποίο αναδεικνύεται πάρα πολλές φορές και σε αυτόν εδώ τον χώρο. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε σε όλα τα ζητήματα, παραπάνω σε όλα τα ζητήματα, με βάση τις συνιστώσεις του καλλικρατικού δήμου. Είναι ζητήματα στα οποία πρέπει να εξετάζουμε τις ιδιαιτερότητες. Κάνουμε δημοτικές ερώτησες, κάνουμε δημοτικό διαμέρισμα. Είτε στον τρόπο λειτουργίας μας, είτε στην κατανομή των πιστώσεων μας, είτε στην ανάπτυξη των έργων μας. Όμως δεν μπορούμε σε όλα τα θέματα να μην λαμβάνουμε υπόψη ότι ο Δήμος είναι ενιαίος, ότι το Ταμείο του Δήμου είναι ενιαίο, ότι εδώ πρόκειται για ανταποδοτικά δαπάνες, οι οποίες όπως ακούστηκε για την εισήγηση κατά κανόνα, τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι κοινή. Θα μπορούσε να έλεγε κανείς να μειώσουμε αυτούς που πληρώνουν παραπάνω για να έχουμε σταδιακή εξομοίωση. Τέτοιος εξοπλισμός δεν αντέχεται από το Δήμο με τα συγκεκριμένα οικονομικά προβλήματα που τα έχουμε αναπτύξει πολλές φορές. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι να τα εξισορροπήσουμε αφού εκπέμψουμε και ένα μήνυμα προς τους συμπολίτες μας ότι σε διάφορα ζητήματα της καθημερινότητάς τους θα μπορούσε να είχαν και καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Όμως, τα δύο σταθερά ζητήματα που αφορούν κύρια ζητήματα της ποιότητας ζωής των πολιτών στο θέμα της ηλεκτροδότησης. Οι πρόεδροι έχουν δώσει καταστάσεις που δεν είχαν μια λάμπα να αλλάξουν. Στο θέμα της απομονής των απορριμμάτων.
διώνουμε καταστάσεις όπου και λόγω των γραφείων των διαδικασιών αλλά και των οικονομικών ζητημάτων του Δήμου τα κολληματοφόρα δεν μειώσουν. Και ξαναλέω ότι έχουμε αύξηση του πετρελαίου, έχουμε αύξηση της ΔΕΗ, αναγκαστήκαμε και πληρώνουμε μέσα από τα καταναλωτικά τέλη τους οκταμινίτες, δεν πληρώνονται αυτοί, δεν κάνει υποσμενητικό ποτήρι από τους ΚΑΠ, αλλιώς δεν θα είχαμε εργά καθαριότητες. Και παρεμβόμενο στο θέμα των διαφόρων νομιών και διαμερισμάτων. Θυμίζω πολλές φορές ότι έχει παραχθεί αμένα. Ένας εργάτης που είναι εργάτης του Δήμου Τριφυλίας. Αλλά έχουμε πει ότι εργάζεται στην Πανσία. Να πάει να ασπίσει τα πεζοδρόμια των φιλενών. Ή να πάει να καθαρίσει έναν άλλο δρόμο που έχει παραστεί ανάγκη. Όπου δηλαδή παρήσατε ανάγκη, έχουμε μετακινήσει εργαζομένων, γιατί και εκεί προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια συνείδηση, γιατί ο νόμος είναι σαφής. Δεν είναι υπάρχει καμιάς δημοτικής ενότητας, κανενού δημοτικού διαμερίσματος, είναι υπάρχει του Δήμου Τριφυλίας, ανάλογα με τις αναγκαιότητες που έχει. Αισθάνομαι την ανάγκη μεγάλο αυτό το πρόβλημα. Για να προσανατολίσω τη σκέψη όλων μας. Πώς η Δημοτική Αρχή βλέπει συνολικά το θέμα, συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους τις οποίες είπαμε. Εγώ τώρα σταματάω εδώ, θα ακούσουμε την εισήγηση, θα ακούσουμε τον διάλογο. Συγκρατήστε όμως τα μηνύματα τα οποία είπα για όλες τις φάσεις. Ευχαριστούμε για την Δημάρχη. Και Δημάρχη, για τον Αγιώτη, έχει το λόγο. Αρχίσει να έρθει συνολίδω την εισήγηση του Δημάρχου. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αντιμετωπίζουμε ένα θέμα το οποίο κατά την άποψη πιστεύω των περισσότερων μας είναι από τα πιο φλέγοντα ζητήματα στο Δήμο μας. Η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση που έγινε στις 23 του μηνός του Ιουλίου αποφάσισε μετά από πολύ ωραία συζήτηση και μετά από πολύ διεξοδική και τελικά ανάλυση των δεδομένων να πάρει κάποιες αποφάσεις και αποφάσεις αυτές ήταν ομόφωνες. Στην αρχή θα κάνουμε μια εισήγηση περιληπτική και να δοθούν ας που θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν περισσότερες εξηγήσεις σε οποιαδήποτε ερωτήματα προκύπτουν. Τρία βασικά πράγματα οδήγησαν σε αυτή την λύση της αποφάσεως. Το ένα θέμα έχει να κάνει με την ήδη υπάρχουσα κατάσταση, η οποία δημιουργεί ένα οικονομικό αποτέλεσμα στον Δήμο, το οποίο χοντρικά σας λέω, για τους 11 μήνες και έχουμε προσθέσει, με την Επιτροπή το φέραμε με 11 μήνες, έχουμε προσθέσει και το 12ο μήνα, χοντρικά σας λέω, προκύπτουν τα εξής δεδομένα, οικονομικά δεδομένα. Για 12 μήνες παρελθόντες, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 11 μέχρι τον Νοέμβριο του 10 πηγαίνοντας προς τα πίσω, έχουμε συγκεντρώσει τα εξής οικονομικά στοιχεία. Περίπου τα έσοδα συνολικά τα οποία έχουν κρατηθεί από την ΔΕΗ και έχουν αποδοθεί σε εμάς πριν τις, που έχουν εισπραχθεί μάλλον από την ΔΕΗ σαν νυχτά και όχι καθαρά πριν δηλαδή αποδοθούν σε εμάς, νυχτά έχει η ΔΕΗ εισπράξει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Τις 11 μήνες το ποσό αυτό ήταν 1.650. Από αυτά έχει κρατήσει ένα ποσό της τάξης των 900.000 ευρώ και μας έχει αποδοθεί καθαρό ποσό 915.766 ευρώ για αυτό το 12ο. Υπολογίζοντας αναδημονική ενότητα τα έσοδα που εισπράττει κάθε μία περιοχή, βρισκόμαστε σε ένα περίεργο ας πούμε, αποτέλεσμα το οποίο οδηγεί και στις σκέψεις που εισθέτει στο Δήμο να έχουμε καθαρό ποσό εισπράξης περίπου 480.000 ευρώ από την κοινότητα εκπαλησίας
100 περίπου 5.000 ευρώ για την κοινότητα των γιατρών, 270 περίπου 1.000 ευρώ για την κοινότητα των γραφειών, 63.000 ευρώ περίπου για την κοινότητα των αγνώντων, μείον περίπου 12.000 ευρώ για την κοινότητα του αετού και μείον 3,5 περίπου 1.000 ευρώ για την κοινότητα του πύλης. Όπως καταλαβαίνετε και φαίνεται από τα νούμερα, μία δημοτική κοινότητα σε αυτή της απαρεσίας σχεδόν εισπράττει, δίνει τέλος πάντων στα ταμεία του Δήμου ένα ποσό το οποίο συνολικά δεν είναι αυτό που προηγείται από όλες τις άλλες δημοτικές κοινότητες. Γι' αυτό το αναφέρω για να υποστηρίξω την αναφορά του Δημάρχου όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη του ΑΠΕΝΕΝΑ. Αλλά περισσότερο η Οικονομική Επιτροπή ασχολήθηκε και είδε την αποφασή του βάσει των οικονομικών στοιχείων που ήταν ο δεύτερος παράγοντας. Τα οικονομικά λοιπόν στοιχεία τα οποία προηγήθηκαν μετά από έρευνα που οποία κάναμε στο Δήμο μας και αφορούν τα έξοδα του 2011 επιμερίζονται ως εξής. Τα αρχικές αποδοχές μνημείου προσωπικού μαζί με δώρα Χριστουγέννων Πάσχα και εκδόματος αδείας σε δημοτικές εισφορές φτάνουν τα 585.000 ευρώ σε 721. Αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου και μιλάω μόνο για το προσωπικό που ασχολείται με τα ανταποκριτικά. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το προσωπικό. Είναι οι υπάλληλοι καθαριότητας, είναι οι οδηγοί των αποδοχών και των προσωπικών αυτοκινήτων και των μηχανημάτων τα οποία κάνουν από κομιδή αποκλημάτων. Είναι οι υπάλληλοι οι οποίοι ασχολούνται με το να βγάζουν τις λογαριασμούς των ανταποκριτικών εισφορών και αυτοί φτάνουν το ποσό των 585.000 ευρώ που σας είπα. Αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου, ξανά τις ίδιες κατηγορίες, 122 περίπου χιλιάδες. Αποδοχές με σύμβαση ορισμένου χρόνου είναι 386.000. Κάψιμα και επιβατικά που είχαμε για την κίνηση των αυτοκινήτων είναι περίπου 290.000 ευρώ. Η αποζημίωση του εργολάβου, ο οποίος έκανε την αποκομιδή των απορριμμάτων στα δημοτικά, στις δημοτικές ενότητες Αετού, Αυρώνας και Πιπίλας, φτάνει στις 260.000 ευρώ. Η συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων καθαριότητας που μέσα εδώ υπολογίζονται και τα έξοδα τα οποία θα γίνουν, θα έπρεπε να έχουν γίνει και γι' αυτό θα τοποθετήσουμε μια και συζητάμε για το 12 τώρα πλέον, προμήθεια σκάβων και προμήθεια δύο νέων αυτοκινήτων καθαριότητας για να καλύψουμε τις κοινότητες Αυρώνας και Αιτού και Πιπίλας ύψους 200.000 ευρώ, η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για ακόμα στις εκδομές που είναι 72.000 ευρώ, η επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού 100.000 ευρώ και τα αναλώσιμα υπηρεσίας καθαριότητας 40.000 ευρώ. Υπάρχουν ακόμα 891.000 ευρώ που έχουν υπολογιστεί από την καμπάνια δημοτικού φωτισμού σε όλο μας το Δήμο και τα οποία παρακράτησε η ΔΕΗ, τα ποσά τα οποία σας ανέφερα στην τομέα των πρώτων. Σύνολο αυτό το ποσό φτάνει τα 3 εκατομμύρια περίπου ευρώ. Εδώ προσθέτουμε βάσει του νόμου ένα 20% επί των 3 εκατομμυρίων, το οποίο αφορά τις δημιουργικές δαπάνες διοίκησης και διεκπαιρέωσης των υπηρεσιών και φτάνουμε στο ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που αποτελούν τα έξοδα του Δήμου περίπου για ένα χρόνο. Είναι νούμερα, καθαρά νούμερα, δεν επιτρέπονται αμφισβητήσεως και μιλάμε για ένα ποσό επομένως 3,5 εκατομμύρια ευρώ που εμείς πρέπει να πλησιάσουμε μέσα από τα ανταποδοτικά θέλη που αφορούν δημοτικό φωτισμό, δημοτική καθαριότητα, τα και δημοτικό φόρο. Άρα επομένως, υπολογίζοντας ότι περίπου τα έσοδά μας ήταν στα 2 εκατομμύρια ευρώ, 1.900 περίπου, σύμφωνα με τα αυτά που σας είπα προηγουμένως, για να φτάσουμε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που έχουμε έξοδα, και εδώ κάνω μια παρένθεση, δεν έχει υπολογιστεί το ποσό που θα χρειαστούμε περίπου 700 με 800.000 ευρώ
για τα έξοδα λειτουργίας του παντοποιητή και το οποίο θα προέλθει, οπωσδήποτε θα προέλθει, το δεύτερο εξάμεινο του 2012, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό, και αν βάλουμε και αυτό το ποσό, όπως καταλαβαίνετε, ξεπερνάμε κατά πολύ τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουμε μια τρομερή ανισορροπία στο τι έξοδα έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος για τις ανταποκριτικές υπηρεσίες που προσφέρει στους πολίτες σε σχέση με αυτά που εισπράττει. Το τρίτο τώρα κομμάτι, το οποίο εξέτασε η Οικονομική Επιτροπή, ήταν ένα θέμα που είχε να κάνει με το αν έπρεπε να υπολογίσουμε ξεκάθαρα το τι αξία έχει η γη αντικειμενικά, τέλος πάντων, με τις ανταποκριτικές εισφορές που βάζουν. Και είδαμε στην κουβέντα αυτή και βάσει του νόμου που καθορίζει τέλος πάντων τα κοινωνικά τέλη, ότι δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ αντικειμενικής αξίας της περιουσίας που υπάρχει στο δημοτικό διαμέρισμα, παραδείγματος χάρη της σπηλιάς σε σχέση με το δημοτικό διαμέρισμα της Καγκίτσας. Γιατί βάσει του νόμου ξανά, τα έξοδα καθαριότητας και φωτισμού είναι τα ίδια ανεξάρτητα από το τι αξία έχει η γη. Εκεί που διαφοροποιούνται αυτά είναι μόνο στην περίπτωση που ορίζεται την αντικειμενική αξία γης και δεν αφορά σίγουρα τα ανταποκριτικά τέλη. Αφορά άλλες περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του κινήτρου σε επιβολές άλλου τύπου χώρου. Συνοψίζοντας, και θα σας αναφέρω τελικά την πρόταση της Επιτροπής, αν και την έχετε μπροστά σας, θέλω όμως να σας κάνω και κάποιες εξηγήσεις πάνω σε αυτά να καταλάβετε πώς περίπου προέκυψαν αυτά τα νούμερα. Ήταν μονόδρομος να γίνει αυτή η αναπροσαρμογή, γιατί με αυτή τη διαδικασία και έτσι όπως πηγαίνουμε, δεν θα μπορέσει ο Δήμος να ανταποκριθεί στις απόλυτα αναγκαίες υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει στους πολίτες μέσα στο 2012. Κάνουμε αυτή την αλλαγή αυτή τη στιγμή, τέλος του 2011, γιατί μόνο έτσι μπορεί να ισχύσει εντός του 2012. Αν θα μας φύγει αυτή η προθεσμία, κάνουμε όλο το 2012 και όπως καταλαβαίνετε, η ίδια αυτή ανισορροπία των εσόδων και εξόδων που μας οδήγησε σε μια δυσκολία μεγάλη στο ταμείο μας, αν συνεχιστεί και για μια άλλη χρονιά, θα είναι καταστροφική στο θέμα των οικονομικών του Δήμου. Μια τελευταία αναφορά θέλω να σας κάνω για να σας πω ότι υπάρχει διαδικασία και τρόπος να γίνουν αυτές οι διορθώσεις, γιατί πλέον το ψηφιακό υλικό το οποίο έχουμε προς διαχείριση, το οποίο μας έχει δοθεί από τη ΔΕΗ, και αυτό έγινε τελευταία, πριν από ένα μήνα ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και πήραμε το δικαιολογημένο αυτό από τη ΔΕΗ, δίνει πλέον ξεκάθαρα στοιχεία για την κάθε μία παροχή που αφορούν το όνομα του κατόχου της παροχής, το είδος της παροχής, γιατί δηλαδή πρόκειται για υγειακή παροχή, πρόκειται για επιχειρηματική παροχή, πρόκειται για αγροτική παροχή, τα μέτρα τα οποία χρεώνεται αυτή η παροχή για δημοτικά τέλη φωτισμού, για δημοτικά τέλη καθαριότητας και για τα που σας λέω εκ των προτέρων ότι υπάρχουν τρομερές διαφοροποιήσεις, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Μετρητής να λέει, γιατί υπάρχει και αυτή η παρατήρηση στον κατάλογο της ΔΕΗ, ότι υπόκειται σε δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας. Και εκεί έχει ένα ναι. Και δίπλα από το ναι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχει 0, 0, 0. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις αρκετές που λέει ότι δεν οφείλει, δεν υπόκειται σε δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας. Και αυτές είναι οι περιπτώσεις των αδειοστασίων, των αγροτόσπιτων, τέλο πάντων εκεί που δεν επιβάλλουν τέτοια τέλη, λέει όχι, δεν υπόκειται. Και στο όχι, σαφώ θα περιμένουμε να έχουμε δει τα μηδέν. Όπω υπάρχει και στην κοινότητα Γαργαλιάδων, είναι μια ειδική εξαίρεση για όσε κατοικίε και καταστήματα είναι εκτό σχεδίου πόλη και εκτό οικισμών στη Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάδων, σύμφωνα με μια απόφαση παλαιότερη που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο Γαργαλιάδων. Αυτά δεν χρεώνονται στο λογαριασμό της ΔΕΗ, αλλά χρεώνονται στα τέλη κύρευσης. Η απόφαση επομένως τώρα της Οικονομικής Επιτροπής έχει να διορθώσει και αυτή τη διαφοροποίηση και πλέον και αυτά τα τέλη, τα εκτός οικισμού
και σχεδίου πόλεως στην πρώην στην Δημοτική Ενότητα Καρβελιά, θα χρεώνονται πλέον στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Εκεί λοιπόν υπάρχουν, επανέρχομαι στο προηγούμενο που είπα, πολλές περιπτώσεις που ενώ υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής τελών, τα τέλη αυτά είναι μηδέν. Υπάρχει επομένως ένα δεδομένο αρχείο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ άμεσα με πολύ γρήγορες διαδικασίες να γίνουν οι χρεώσεις και να διορθωθούν. Όπως υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που έχει έρθει ο πολίτης, έχει δηλώσει τα μέτρα του για να μπορέσει να εξοπλίσει το ΤΑΠ. Γιατί το ΤΑΠ είναι αυτό το οποίο πρέπει να έχει εξοπλίσει προκειμένου να κάνει αλλαγές στην περιουσιακά της περιουσίας του, είτε να πουλήσει, να μεταφέρει, είτε να μεταφέρει, να επικοινωνήσει κλπ. Και εκεί ενώ έχει δηλώσει τα μέτρα του και ο Δήμος του χρεώνει τα, δεν του χρεώνει κάτι χωρισμού ή καταλήξεις. Όπως υποχρεούνται να πούμε. Δηλαδή έπρεπε η διοίκηση, η δημοτική διοίκηση, παίρνοντας τη δήλωση του ιδιοκτήτη για τα μέτρα του ΤΑΠ αυτόματα να έχει αλλάξει και τα μέτρα που αφορούν το δημοτικό χωρισμό και τη δημοτική καταλήξεις. Αυτό δεν έχει γίνει. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ενώ στο ΤΑΠ χρεώνεται, δεν χρεώνεται τέλη, δεν χρεώνεται καθαριότητα ή χρεώνεται πολύ λιγότερα μέτρα. Επομένως έχουμε ένα άμεσο εργαλείο, και όταν λέω άμεσο, μέσα σε ένα-δύο μήνες, οι υπηρεσίες του Δήμου μπορούν, μετά από αυτή μας την απόφαση, να έχουν έσοδα τα οποία λείπουν αυτή τη στιγμή από τα ταμεία του Δήμου. Και τελειώνω την εισηγησή μου, θέλοντας να πω ότι αν δείτε τις τιμές, πραγματικά υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις προσωσιές. Αυτές οι αποκλήσεις, να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν μόνο προς τα κάτω, προς τα πάνω. Υπάρχουν και προς τα κάτω. Όπως παραδείγματος χάρη, παρουσιάζεται το γεγονός οι κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Αυλών να έχουν πολύ αυξημένα τέλη καθαριότητας και περισσότερα τέλος πάντων από δημοτικές ενότητες άλλες και τυχόν πόλεων. Όπως επίσης υπάρχει και το φαινόμενο η κοινότητα Τρυπύλης να χρεώνεται μόνο με τέλη φωτισμού. Και ο συντελεστής τελών φωτισμού στην κοινότητα Τρυπύλης είναι 0,41 τη στιγμή που ισχύει. Η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής είναι να μπουν εκεί και τέλη καταλληλότητας και συνολικά το τέλος φωτισμού στην κοινότητα Τρυπύλης από 0,41 να πέσει στο 0,18 αν θυμάμαι καλά, θα το δω για να σας το πω ακριβέστερα. Και το λέω αυτό για να σας πω το εξής, ότι ο συντελεστής που βάζουν επιμερίζεται σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι το οποίο είναι περίπου το 1/3 αφορά το τέλη φωτισμού και τα 2/3 αυτού του συντελεστή γίνεται 0,20 ή 0,40 ή 0,40. Και το άλλο 2/3. Όχι, ακούστε να σας πω. Στην κοινότητα Τρυπύλης, παραδείγματος χάρη. Μια και το χρησιμοποιήσα σαν παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή. Μην κάνετε διάλογο. 41 λεπτά χρέωση μόνο του δημοτικού τέλους φωτισμού. Τώρα ερχόμαστε και αυτό το τέλος, αυτό το τέλος το κάνουμε συνολικό τέλος 1 ευρώ, που μέσα από το 1 ευρώ τα 20 λεπτά είναι δημοτικός φωτισμός και τα 80 λεπτά είναι τέλος καθαριότητας. Αυτή η αναλογία του 20 προς 80 που είναι στην κοινότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης και ισχύει και στο δημοτικό. Δηλαδή ο κάθε συντελεστής θα επιμερίζεται περίπου στο 1/3, περίπου είναι λίγο παραπάνω. Αυτή ήταν η γενική μου εισήγηση. Είναι ένα θέμα, όπως είπα και στην αρχή, το παράδειγμα του Δήμαρχου. Πρέπει να το υποστηρίξουμε όλοι για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και οργανωμένα, αλλά και θέλω το άφησα τελευταία για να δώσω την παρήγουσα σημασία και πιστεύω και εγώ προσωπικά και η οικονομική συντροφή που συζήτησα εδώ. Πρέπει να δώσουμε στο όλο τέλος. Η κοινωνική παροχή προς τους πολίτες δεν είναι μόνο ότι κρατάμε τα τέλη χαμηλά. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αυτό το προσεγγίζουμε ότι τα κρατάμε μέχρι εκεί που αντέχουμε. Ούτως ώστε να προκύπτει ένα αποτέλεσμα παροχών προς τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή διατηρώντας τα τέλη χαμηλά έχουμε φτάσει στο ανάποδο θέμα που δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Δεν μπορούμε να τους καθαρίσουμε, δεν μπορούμε να τους φωτίσουμε, δεν μπορούμε να τους παρέχουμε υπηρεσίες που τις δικαιούνται, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή. Άρα, επομένως, τροποποιώντας τα θέματα αυτά που αφορούν τις χρεώσεις, σαφώς γινόμαστε πολύ πιο κοινωνικοί
και προσφορότεροι απέναντι στους πολίτες, γιατί πλέον θα έχουν τη δυνατότητα αυτά που δικαιούνται να μπορούν να τους αφαράσουν. Ευχαριστούμε κύριε Αντιδήμαρχε. Ερωτήσεις, διευκρινήσεις επί της συζητήσεως. Παρακαλώ, όποιοι θέλουν να ρωτήσουν, καθηγητής, κύριος Πετρόπουλος, κύριος Βασιλόπουλος. Κύριος Αγγελόπουλος. Ο κύριος Δελιγιάννης. Ο κύριος Κανελόπουλος. Παρακαλώ κύριε καθηγητή. Κύριε Αντιδήμαρχε, ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με την θέση καθαριότητας και φωτισμού. Μας είπατε ότι δεν λάβατε υπόψη την αντικειμενική αξία των ακινήτων για να κατορίσετε το ποσοστό της καθαριότητας και του φωτισμού. Όμως το ερώτημά μου είναι το εξής. Επειδή βλέπω διακυμάνσεις σε διάφορα διαμερίσματα, με ποιο σκεπτικό υπάρχουν αυτές οι διακυμάνσεις. Μισό λεπτό, κύριε Σεβασιώτη, να συνολικά να γίνουν οι ερωτήσεις πρώτα και να απαντήσετε συνολικά σε ό,τι σας ερωτήσουν. Ο κύριος Πετρόπουλος. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην Επιτροπή για την κατάδοση να ψηφίσει και να ψηφίσει ο κύριος Γαλάνης. Κύριε Πρόεδρε. Πρώτα στο Γαλάνη. Ακόμα παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο. Μην κάνετε διάλογο. Εδώ, επειδή έχουμε εμείς μια τελείως διαφορετική αντίληψη για το συγκεκριμένο θέμα, την οποία αντίληψη από την τοποθέτηση σας βλέπω ότι εν μέρει την οδηγούν και εσείς. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως. Εφόσον μου λέτε ότι αυτές οι διορθώσεις, οι οποίες είναι σε σημαντικό βαθμό αυξημένες ή τέλος πάντων ο αριθμός είναι μεγάλος, όπως εσείς, είναι κάθε σχολιά του διορθώσεις των λογαριασμών, που έχουν να κάνουν είτε με τις ελλείψεις του ΤΑΠ που δεν έχουν βεβαιωθεί σαν τέλη καταγραφή του τουρισμού, είτε που έχουν να κάνουν με τα τετραγωνικά, είτε με αυτά τα 0-0-0. Έχω κάνει μόνο μια απλή ερώτηση. Γιατί κύριε Πρόεδρε, πριν πάρετε τη δαμόπλια σπάδι και μας φέρετε αυτά τα χαράσια, αφού σε ένα-δύο μήνες αυτές τις διορθώσεις μπορείτε να τις βρείτε όλες και που δεν μπορείτε να υπολογίσετε, γιατί δεν το κάνετε 1,5 χρόνο τώρα να καλύψετε τις τρύπες που φεύγει το νερό από τη θέση και μετά να έρθετε σαν καλός μιλωνάς να μας πείτε κάνω νερό μέσα στο μήλο. Εδώ πέρα μα έχει φύγει όλο. Δεν ξέρετε τίποτα. Μηδέν, κανένα δεν ξέρει δηλαδή ποια είναι η πραγματική κατάσταση των λογαριασμών που πρέπει να διορθωθούν. Και αν αυτέ διορθωθούν, γιατί εγώ να μην είμαι σίγουρο ότι με τη διόρθωση αυτή θα βγάλετε τον εγκαταλείπει που σα λείπει. Παρακαλώ. Κύριε Βασιλόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, θα εξηγήσω σε αυτές τις εκπομπές του Δήμου και δεν πρέπει να παρακολουθώ και να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Πρόεδρο. Εάν προβλέπετε, γιατί αυτό με ρωτήσε, αν προβλέπετε νομίδια απορριμματοφόρου ή απορριμματοφόρων για τις τρεις δημοτικές ενότητες που δεν έχουν χώρα και τα μεμοράδο, διότι ακόμα στο μεμοράδο έφτασε το 290.000 ευρώ. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα ένα αυτό να ρωτήσω και δεύτερον, επειδή στην κοινότητα της Πύλης γίνεται μία φορά την εβδομάδα γίνονται ένα αποκομή διαφορημάτων. Εν σχέση με τις πόλεις, πέρα που έχει καθημερινή σχεδόν από την αυτό το δεδομένο να πάρετε υπόψη να μην είσαι καθημερινό το ευρώ. Ωραία. Κύριε Γεωλόγος. Ναι, κύριε Γεωλόγος, και βλέπω και εγώ πολλές αξιολογήσεις. Και δεν ξέρουμε το τι πήρε έγινα. Εντάξει, και θέλω να κάνω μια ερώτηση και να μου πείτε εσείς. Έχετε λογαριασμό πόσα παραπάνω όσο θα φέρνει αυτή η άξιση καθ' έσω σε γύρω τον λογισμό. Μάλιστα. Ο κύριος Δελιγιάννης. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν στο Δήμο μας δύο τεχνίες. Πιάνε δηλαδή είναι για αλουμίνια, άλλος έχει ψωμίνι, άλλος έχει ελαιοξυδίου κλπ.
Εκεί είναι 2.000 τετραγωνικά, μπορεί να είναι και 1.500. Αυτοί θα πληρώνουν τα μερικά, θα πληρώνουν δηλαδή αυτά. Σκουπίδια δεν θα προβάλλουν. Δηλαδή, μία βιοτεχνία αλουμινίου, τι σκουπίδια να βγάζει. Μόνο και το σκουπιδάκι που βγάζει το παίρνουν οι Αιγύπτιοι και το αναπαράγουν. Μάλιστα. Κύριε Σαμένοβιτς. Αγαπητέ Πρόεδρε, Αντιδήμαρχε, επειδή βλέπουμε για αυξομοίωση όπως λέμε, βλέπουμε αυξήσεις, ίσως δικαιολογημένες. Μπορεί κάποιος να δούμε αν είναι αυτολόγητος. Βλέπω εδώ δηλαδή σε ένα χωριό ένα 10 και στο Δήμο Φιλιατρών ένα 10. Βλέπω για χρόνια δηλαδή ένα 10 στο Δήμο Φιλιατρών και στο Αρτίκη ένα 10. Κάποτε αυτά πρέπει βέβαια να εξομοιωθούν και να προσαρμοστούν αναλόγως με τον μεγάλο πόλεμο και τον πληθυσμό των χωριών. Βλέπω όμως το αντίθετο. Βλέπω και μειώσεις. Δεν ξέρω αν είναι τόσο δικαιολογημένες. Ένα 44, ένα 10. Ένα 39, ένα 10. Από ένα 39 πάει ένα 10. Από ένα 41 πάει ένα 10. Από ένα 38 πάει ένα 10. Για να μην μιλάμε μόνο για αυξήσεις. Γιατί βλέπουμε καλό αυτό και μειώσεις βλέπουμε αυτές. Μήπως εκεί θα έπρεπε να δούμε μια ισορροπία μεταξύ αυξήσεων και μειώσεων ώστε να είμαστε σε μια σύγκριση πιο στις δύσκολες στιγμές που ζούμε, πιο συγκαταβατική. Μάλιστα. Κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, ξεκινώντας τα ερωτήματα όπως έθεσα, η επιβολή είπε ο κ. Πετρόπουλος ότι αν γινόταν μάλλον η ίσπραξη των εσόδων που έχουμε από τα καταβολικά, αν γινόταν βάση της διόρθωσης των καταβολικών μέρων, πιθανώς θα μπορούσε να είχε λύσει το έλλειμμα. Σας λέω πάλι των προτέρων ότι η διαφορά είναι τόσο μεγάλη, δηλαδή είναι παραπάνω από το 50% των εσόδων που έχουμε σε σχέση με αυτά τα οποία εισπράττουμε, που δεν υπάρχει περίπτωση γιατί έγινε μια τέτοια προσπάθεια. Το αίτημα που θα έρθουν στον εξωσκελισμό του προϋπολογισμού, και εδώ απαντάω και στον Κώστα που μίλησε για εξωσκελισμό, δεν το ανέφερα στην αρχή, το ξέχασα. Για φέτος θα έρθουμε να κάνουμε υποχρεωτικά εξωσκελισμένο προϋπολογισμό. Πέρσι, αν θυμάστε, στα έσοδά μας είχαν καταγράψει δυνατότητα εισφορών επιπλέον που αφορούσαν την ενεργά τέλη, λέγοντας ότι τέλος πάντων θα εισπράξουμε επιπλέον την ενεργά τέλη. Αν δεν μπορέσουμε φέτος να καταπληρώσουμε αυτή την επιπλέον εισφορά, και αναγκαία είναι. Όχι μόνο για την εξουσιακή του προπολογισμού, αλλά και για τη λειτουργία του Δήμου, τότε δεν θα μπορέσουμε να γράψουμε παραπάνω από όσα εισπράξαμε πέρσι. Δηλαδή είναι και θέμα ουσιαστικό που θα έχει να κάνει μετά με τον προπολογισμό. Χρειάζεται να γίνει και η ανατίμηση τη κοινή μονάδα και για ένα άλλο λόγο που τον είπα προηγουμένω. Όχι μόνο τον οικονομικό καταράκτη και εκεί πια, χρειάζεται και για λόγου δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να έχουμε τι φορέ αυτής της τάξης και να προκύπτουν τέτοιες επιβαρύνσεις στους πολίτες, οι οποίες είναι τρομερά ανισόρροπες. Επίσης, κάνουμε και κάτι άλλο. Επειδή φαίνεται ότι η κυπαρισία, γιατί υπόθηκε και αυτό σε συζητήσεις που γίνανε κλπ, ότι δεν φύγει αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν επιβαρύνεται. Σας λέω, αν κοιτάξουμε με μεγαλύτερη προσοχή την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα δείτε δύο στοιχεία τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρή επιβάρυνση για τη δημοτική ενότητα της κυπαρισίας. Μία επιβάρυνση αφορά όλα τα στατιστικά διαμερίσματα τα οποία αυξάνονται οι τιμές, γιατί ήταν χαμηλότερες αυτών των οποίων προτείνει η Επιτροπή. Και η δεύτερη επιβάρυνση αφορά τα εκτός οικισμού και σχεδίου πόλης περιουσίες εκτός οικισμού και σχεδίου πόλης, οι οποίες σε όλες τις άλλες περιπτώσεις των κοινωνικών ενωτήτων χρεωνόντουσαν και τα εκτός οικισμού. Στην κυπαρισία υπήρχε μια παλιότερη απόφαση που τα χρέωνε 50%. Αυτό τώρα εξισορροπείται σε σχέση με αυτό που γίνεται στις άλλες δημοτικές κοινότητες και τα χρέωνε και αυτά με 100%. Άρα υπάρχει επιβάρυνση και για την κυπαρισία. Δεν είναι μονομερής η αύξηση των υπερών. Υπάρχει σε όλους, ανάλογα με την περίπτωση, γι' αυτό μιλήσαμε για εξορθολογισμό και μια εξισορρόπηση των χρεώσεων και του τρόπου με τον οποίο γίνονται αυτές οι χρεώσεις. Τώρα, όσον αφορά το τέλος της βιοτεχνίας που είπε ο κ. Δηληγιάννης, αυτή τη στιγμή εμείς ψηφίζουμε δύο συντελεστές και αυτούς μπορούμε να δώσουμε στη ΔΕΗ. Δεν μπορούμε να δώσουμε επιπλέον συντελεστές. Ο ένας συντελεστής αφορά το οικιακό ρεύμα και ο άλλος συντελεστής αφορά το επαγγελματικό ρεύμα.
Αν δεν φάμε το κρίνο μας, και αυτό είναι θέμα να το δούμε, να πάρουμε μια απόφαση επιβολής πλασματικών τετραγωνικών μέτρων όπως ο νόμος ορίζει, μην το πάρετε ότι αυτό είναι μια κίνηση η οποία δεν προβλέπεται, και να πούμε ότι στις δύο τεχνίες παραδείγματος χάρη δεν θα εγγράφεται σαν χρέωση όλο το ποσό της επιβάλλειας του καλύπτου, αλλά θα εγγράφουμε το 30, το 40, το 50, το 60%. Αυτό είναι απόφαση που προφορά άλλο δημοτικό συμβούλιο, όχι για αυτό το συμβαίνω. Και αυτό μπορούμε να δούμε. Μετά ένα άλλο ζήτημα που είπατε και αφορά την ανταποκριτικότητα που είπε ο κ. Κατσαργίλης όσον αφορά την επιμηνική αξία. Γενικά ισχύει αυτό. Στην πρότασή μας όμως το έχουμε λάβει υπόψη. Και το έχουμε λάβει υπόψη όχι μόνο σαν ελαττωμένη επιμηνική αξία, αλλά σαν ελαττωμένες παροχές. Επειδή τα σκουπίδια από τις κεντρικές πόλεις θα μαζεύουμε καθημερινά και πολλές φορές και Σαββατοκύριακο, όπως καταλαβαίνετε, η ατομική στοιχίζει πολύ περισσότερο από όσο στοιχίζει σε ένα τοπικό διαμέρισμα που το αυτοκίνητο είναι αγιόχρονο στην εβδομάδα. Στοιχίζει πολύ λιγότερο στην κοινότητα της εκδήλωσης που θα περνά μια φορά την εβδομάδα στον έργο. Άρα, επομένως, οι χρεώσεις λάβουν υπόψη να έχουν μέσα και τη συχνότητα παροχής των συνθήκων. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι διέτοιμα και όχι μόνο για την τιμή της αξίας. Και σκεφτείτε και κάτι άλλο. Στην περίπτωση για να πάρει το φορτηγό και να πάρει τα σκουπίδια, δεν είναι μόνο το κάθε πότε θα πάει, αλλά και το τι διαδρομή θα κάνει. Για ένα φορτηγό το οποίο θα γεμίσει το 1/3 τέλος πάντων του όγκου που χωράει, θα κάνει πολύ μεγαλύτερη διαδρομή, άρα περισσότερα καύσιμα, περισσότερες ώρες εργατόριο για το προσωπικό, από ό,τι θα κάνει για να μαζέψει ένα ολόκληρο φορτηγό γεμάτο μέσα στην πόλη. Όλα αυτά οδηγούν στο να κάνουμε μια μικροδοτήση στις τιμές, έτσι όπως τις έχει καταγράψει η κοινωνική υπηρεσία. Ευχαριστούμε. Τοποθετήσεις. Κύριος Σωτηρόπουλος, ο κύριος Κουκούνης, ο κύριος Βασιλόπουλος, ο κύριος Κατσαργύρης. Άλλος κύριος, ο κύριος Ανδρινόπουλος. Ο Δημοτικού Συμβούλου άλλος. Ο κύριος Μερικούρης, ο κύριος Ρούσης, ο κύριος Σουρέτης, ο κύριος Δελιγιάννης, ο κύριος Κυριακουλόπουλος, ο κύριος Δρυμής, ο κύριος Πετρόπουλος, κύριος Τσίγκανος. Ο κύριος, κυρία Παρουσιοπούλου. Παρακαλώ, τι να κάνω εγώ, δεν είναι... Χέρια σηκώνετε, έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε, δεν στενούν το λόγο. Λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία όσον αφορά τους δημοτικούς συμβούλους, το λόγο μετά στους προέδρους, θα σας δώσω το λόγο, θα καταγράψουμε μετά, έτσι. Να δείτε, λοιπόν,